Χαίρετε αγαπητοί φίλοι, χαίρετε εν Χριστώ. Θα μιλήσουμε σήμερα ένα κομμάτι από την Παλαιά Διαθήκη που μας αναφέρει τον προφήτη Ηλία και τη δράση του. Ο προφήτης Ηλίας είναι ο σύνδεσμος ανάμεσα στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Όπως ο Άγιος Ιωάννης, έτσι και αυτός είναι ένας μεγαλοφωνότατος προφήτης, η κρυπής όπως λένε των προφητών, μαζί με τον Μωυσή, διότι ο ίδιος υπήρξε μια πραγματική προφητεία, ο ίδιος ο Ηλίας. Εμφανίζεται ο Ηλίας στη μεταμόρφωση του Κυρίου. Εκεί που ο Χριστός μεταμορφώνεται και δείχνει τη θεϊκή του δόξα στους μαθητές του και την βλέπουν όσο είναι δυνατό να την δουν βέβαια με τα ανθρώπινα μάτια τους, παραβρίσκεται ο Ηλίας εκεί για να δείξει την μεγαλοσύνη του ο Χριστός και το ότι ο Χριστός συμβιβάζεται και καλεί τα πνεύματα των προφητών. Ωστόσο, είπαμε πνεύμα για τον Ηλία, αλλά ο Ηλίας είναι ένας από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, ο οποίος δεν έχει γευτεί θάνατο. Ο Μωυσής απέθανε, ο προφήτης Ηλίας και ο Ενόχ δεν έχουν αποθάνει. Τους κρατάει ο Θεός για έναν λόγο πολύ σημαντικό που μας εξηγεί η Αποκάλυψη. Στάθηκε λοιπόν μια προφητεία. Δεν είπε προφητείες ο ίδιος. Φιδωλός ήταν στις προφητείες για το μέλλον, όπως είπε πάρα πολλές ο Άγιος Ιωάννης Αποκαλύψεως και ο μέγας προφήτης Δανιήλ της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά παρόλο που δεν προφήτευσε για γεγονότα, ήταν ο ίδιος μια προφητική βόμβα, θα λέγαμε. Είναι αυτός ο οποίος βρίσκεται ανάμεσα στην πρώτη και δεύτερη παρουσία του Χριστού. Ο προφήτης Ηλίας δεν δοκίμασε θάνατο, όπως είπαμε, και θα επανέλθει εις τον κόσμο και θα έλθει όχι μόνο απλώς σαν ένα είδος ανθρώπου του Θεού, απλώς και μόνο, αλλά θα δώσει το μέτρο της δυνάμεως του Χριστού κατά τη Δευτέρα του Παρουσία. Θα είναι ένας προάγγελος δηλαδή της Δευτέρας Παρουσίας, εκείνος ο οποίος θα ισιώσει τους δρόμους όσο ίσιωσε και ο Άγιος Ιωάννης πριν έρθει ο Χριστός, γι' αυτό αυτός είναι ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας του Χριστού. Ο πρώτος πρόδρομος, ξέρουμε, είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής. Και αυτό σαφώς το λέει ο προφήτης Ισαΐας, ότι ο Ηλίας ο Θεσβήτης θα επανέλθει. Και θα επανέλθει για ποιο λόγο? Για να συμβιβάσει και να επιστρέψει καρδιές πατέρων επιτέκνων, μας λέει η Αγία Γραφή. Να συμβιβάσει τον Ισραήλ με τους χριστιανούς. Διότι συνήθως τα παιδιά φεύγουν, εγκαταλείπουν τους γονείς, αλλά εδώ έχουμε μία αντίθετη κίνηση, τους πατέρες επί τα τέκνα. Διότι οι πατέρες, οι πνευματικοί πατέρες, θα έχουν αρνηθεί τα παιδιά τους, πολλοί από αυτούς δηλαδή θα έχουν αρνηθεί τα παιδιά τους και θα έρθει ο Ηλίας για να δημιουργήσει μία αποκατάσταση μεταξύ των σχέσεων των πρεσβυτέρων της παλιός συναγωγής, η οποία έχει μείνει μέχρι σήμερα άπιστη, με την Εκκλησία την αληθινή του Χριστού. Και πριν έρθει η ημέρα Κυρίου, η μεγάλη και φοβερή, αυτό είναι ένα σημάδι πάρα πολύ μεγάλο της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας. Και είναι και η κρυπής, όπως είπαμε, των προφητών. Το top, η κορυφή, γιατί ο ίδιος, όπως και ο Ιωνάς, έχει σταθεί μια μοναδική προφητεία, για την τριήμερο πταφή του Χριστού, όπως Ιωνάς με το ψάρι, έτσι και ο Ηλίας. Στην Παλαιά Διαθήκη έχουν εγγραφεί πάρα πολλά για τον προφήτη Ηλία. Πλήθος από περιστατικά του προφήτη Ηλία. Από τη ζωή του, από τις κινήσεις του, από όλα. Και αυτά τα περιστατικά δείχνουν την εικόνα μιας πολύπλευρης προσωπικότητος, ισχυρής προσωπικότητος, φλογερής προσωπικότητος,
που αγαπούσε με φλογερή αγάπη το Θεό και ενδιαφέρεται για το κάθε τι μέσα στη ζωή του λαού ο Ηλίας, για την οικονομία της χώρας του, για την πολιτική της χώρας του, για οτιδήποτε συμβαίνει. Παρηγορεί και ενισχύει τους ανθρώπους και λυπάται τόσο πολύ για τον αποστατημένο λαό, ούτως ώστε έρχεται σε ρήξη με το παλάτι της εποχής εκείνης, τους βασιλείς, τον Αχαάβ και την Ιεζάβελ. Από τα πάρα πολλά που περιγράφει, που σας συνιστώ να διαβάσετε για τον προφήτη Ηλία, σε πολλά σημεία, στην Τρίτη Βασιλειών και αλλού, εμείς θα πούμε ένα μόνο περιστατικό για να δούμε αυτή την προσωπικότητα του φλογερού προφήτη, η οποία μπορεί να μας οδηγήσει σε ορισμένα ωραία και υψηλά συμπεράσματα. Τότε ο προφήτης Ηλίας δρούσε στο Βόρειο Βασίλειο, διότι τότε η παλαιά βασιλεία του Δαβίδ εδιχάστηκε, κόπηκε στη μέση δηλαδή, διαιρέθηκε σε δύο μέρη και δεν επανασυγκολήθηκε ποτέ πια στους αιώνες. Και είναι μία από τις αμαρτίες που χρεώθηκε ο Σολομών. Αλλά δεν τιμωρήθηκε ο ίδιος ο Σολομών χάρη του πατρός του, του Δαβίδ, αλλά τιμωρήθησαν οι απόγονοι μας, λέει, του Σολομώντος. Και έτσι το Ισραήλ τότε διαχωρίστηκε σε δύο βασίλεια, το Βόρειο και το Νότιο Βασίλειο. Στο Βόρειο ήταν πρωτεύουσα η Ιερουσαλήμ, ενώ στο Βόρειο ήταν πρωτεύουσα η Σαμάρια. Κυβερνούσαν λοιπόν δύο βασιλείς στα χωρισμένα αυτά δύο βασίλεια. Αλλά υπήρξαν και ιστορικές στιγμές που και αυτά τα δύο βασίλεια ερχόντουσαν σε εμφύλιο ρήξη, σε πόλεμο μεταξύ τους. Ενώ όμως το ένα βασίλειο έμεινε πιστό στο Θεό, το Βόρειο Βασίλειο προπολού είχε αποκλίνει και είχε αποστατήσει και λίγο μετά το θάνατο του Σολομώντος είχε πέσει σε μεγάλη παρακμή. Υπήρξαν βασιλείς αχρίοι μετά τον Σολομώντα, όπως ο Αχάβ. Ασεβής βασιλιάς θεωρείται ο Αχάβ, ο οποίος ποτέ δεν συνεμόρφωσε την βασίλισσα, την σύζυγό του Ιεζάβελ, η οποία ήταν ειδωλολάτρης, αυταργική και φοβερή γυναίκα. Μια μέγερα θα λέγαμε, όπως η Μεσαλίνα και οι άλλες γυναίκες της Ρώμης, η οποία όπου πήγαινε και ό,τι έκανε ήταν καταστροφή. Η παρουσία της ήταν μια κατάρα. Ήταν κινούμενο του σατανά. Και περιγράφει το περιστατικό αυτό στην Παλαιά Διαθήκη, για να στυλιτεύσουμε κιόλας σε αυτή την περίπτωση εδώ της ομιλίας μας, της κουβέντας μας μαζί σας, και την φοβερή αμαρτία που υπάρχει στους ανθρώπους που λέγεται συκοφαντία. Δίπλα στο βασιλικό παλάτι υπήρχε ένας κήπος, όπως μας λέει η Παλαιά Διαθήκη, ο οποίος αυτός ο κήπος έγινε αντικείμενο επιθυμίας του Αχάβ. Πήρε λοιπόν τον ιδιοκτήτη και του είπε ότι θέλεις να ανταλλάξουμε τον κήπο σου με ένα κάτι άλλο που θα υπάρχει, έναν άλλο κήπο και μεγαλύτερο ακόμα αν θέλεις, καλύτερο από αυτόν που έχεις. Ή αν θέλεις μπορώ να σου τον πληρώσω, του είπε ο Αχάβ. Όχι, λέει ο Μέναφη, μη γέννητο να πουλήσω εγώ την πατρογονική μου περιουσία. Διότι πράγματι και κατά τον νόμο, τον αρχαίο νόμο, δεν επιτρέπεται να πουλήσουν την περιουσία του πατέρα τους, αν εφλόγω, λόγου σοβαρού, αλλά αν την κληρονομήσουν. Και αυτή ήταν να την κληρονομήσουν τα παιδιά, για να μένουν τα κληρονομικά στα παιδιά από τους γονείς. Μια συνήθεια που επικράτησε στην ανθρωπότητα, η κληρονομικότητα δηλαδή, και ένας νόμος που ενδέχονται όλες οι ανθρώπινες κοινωνίες, την κληρονομικότητα, να κληρονομεί ο γιος τον πατέρα του. Ακόμα και η Βασιλεία των Ουρανών κληρονομείται, μας λέει ο Κύριος, για να μας τονίσει ότι είναι δίκαιο αυτό το πράγμα, να μένει στην οικογένεια το έχειν του πατέρα και της μητέρας. Αδιαθέτησε ο Αχάβ, λέει, και έπεσε σε μεγάλη αθυμία και σε κατάθλιψη, επειδή δεν του έδωσε ο Ναβουθέ τον κήπο αυτό, τον οποίο τον είχε πάρα πολύ συμπαθήσει και τον ήθελε.
Όταν τον είδε λοιπόν η Ιεζάβελ έτσι θλιμμένο, τον ρώτησε τι έχεις και τη είπε έτσι και έτσι. Και λέει αυτή, μα γι' αυτό κάθεσαι και στεναχωριέσαι. Σε λίγο ο κήπος αυτός θα είναι δικό σου. Σήκω και φάε και να χαίρεσαι. Διότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα το κανονίσω εγώ το θέμα. Τι έκανε αυτή? Πήγε και βρήκε τους δικαστές και τους είπε ότι ένας κάτοικος της πόλεως ευλαστήμησε το όνομα του Θεού και το όνομα του βασιλιά. Και αυτό ήταν αμαρτία βέβαια και νομική παραβίαση μεγάλη που επίσης την ποινή του θανάτου. Θα ερυθοβολείτο όποιος προσέβαλε το όνομα του Θεού και το όνομα του βασιλέως. Και αυτοί οι δικαστές και οι άρχοντες της πόλεως για να αρέσουν στη βασίλισσα, αυτά τα ανθρωπάκια που δεν είχαν ανάστημα να υψώσουν και φωνή, πράγματι εκήρυξαν στο λαό να καταθέσουν και ψευδομάρτυρες στη δίκη αυτή και να πούνε ότι ο Ναβουθέ πράγματι ακούστηκε από τον κόσμο εδώ να βλαστημάει το όνομα του Θεού και του ανθρώπου. Το αποτέλεσμα ήταν ο λιθοβολισμός. Άρπαξαν τον Ναβουθέ, τον πήγαν έξω από τα τείχη της πόλεως και εκεί τον σκότωσαν, τον λιθοβόλησαν. Η Ιεζάβελ πηγαίνει στο βασιλιά και του λέει τώρα το αμπέλι και ο κήπος είναι δικό σου διότι τον Ναβουθέ απέθανε. Μα πώς πέθανε, λέει αυτός. Ο Ναβουθέ ήταν ένας απλός γεωργός, ένας αγαθός άνθρωπος, ο οποίος δεν είχε να κάνει με επικίνδυνη ζωή, ήταν ένας φιλήσυχος Ισραηλίτης. Ο Αχάβ όταν άκουσε ότι πέθανε ο Ναβουθέ, έσκησε τα ρούχα του, διότι δεν περίμενε ποτέ ότι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα και να φτάσουν τα πράγματα σε αυτή την εξέλιξη, τόσο ώστε να πεθάνει ο Ναβουθέ για να κληρονομήσει αυτό τον αγρό, αυτό το χωράφι, το οποίο είχε μέσα τον θαυμάσιο αυτό κήπο. Και η αμαρτία του Αχάβ ήταν ότι δεν δέχτηκε, δεν αποποιήθηκε, δεν είπε ότι δεν δέχομαι τον κήπο αυτό, επειδή είναι, όπως είπανε για τον Ιούδα οι Φαρισαίοι, είναι λέει χωράφι αίματος. Δεν είπε και αυτός αυτό το πράγμα, ότι δεν δέχομαι αυτόν τον κήπο, διότι έγινε από αίμα δικαίου και είναι καρπός αδικίας, αλλά τον πήρε και τον οικειοποιήθηκε. Ποιος τον έψεξε και ποιος του έδωσε να καταλάβει την αμαρτία και το ότι δεν διόρθωσε τη γυναίκα του και απεδέχτη το χτήμα του αδίκως φαγιαστέντος αδελφού Ναβουθέ. Πήγε λοιπόν κατά πρόσωπο Παρισία ο Ηλίας και του είπε ότι αυτό που έκανες είναι τόσο βαρύ που στον ίδιο τόπο που πέθανε ο Ναβουθέ από τις πέτρες, εκεί θα γλύψουν το δικό σου αίμα τα σκυλιά και τα χοιρινά και τα ζώα, οι χείροι. Η δε Ιεζάβελ θα ποδοπατηθεί, λέει, από τα άλογα και θα τη φάνε τα σκυλιά. Περιττώνει να πούμε, αγαπητοί φίλοι και εν Χριστώ αδερφοί, ότι αυτό που είπε ο Ηλίας έγινε ακριβώς και κατά γράμμα, όπως ακριβώς το διατύπωσε ο Ηλίας και γράφτηκε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Διότι η Παλαιά Διαθήκη, όπως είπαμε, είναι λόγος Θεού και δεν έχει ψεγάδι. Και αυτοί που κατηγορούν την Παλαιά Διαθήκη δεν καταλαβαίνουν το ιστορικό περιεχόμενο της Παλαιάς Διαθήκης και νομίζουν ότι εκεί πέρα περιγράφει τη ζωή μόνο Αγίων. Δεν περιγράφει τη ζωή μόνο Αγίων, αλλά και κακών ανθρώπων στην Παλαιά Διαθήκη. Ούτε οι κακοί άνθρωποι προβάλλονται σαν πρότυπα. Και οι κακίες που κάνουν οι άνθρωποι, ακόμα και οι άγιοι άνθρωποι τα πέφτουν σε σφάλμα, αποκαλύπτεται το σφάλμα τους για να μην το υιοθετήσουν κανείς. Όπως ο Λότ έπεσε σφάλματα, ο Νόε έπεσε σφάλμα, μέθησε κλπ. Τα ξέρουμε όλα αυτά. Και ο Ηλίας έφυγε αφού τους έδωσε αυτή την βαριά έτσι προφητεία ότι θα πεθάνουν και οι δύο σε λίγο από αυτό που έκαναν. Και με ένα Χαβ εδολοφονήθηκε, η δε Ιεζάβελ
βγήκε λέει από το παράθυρό της να περιπαντήσει έναν άλλον καινούριο βασιλέα, αλλά ήταν τόση αναζωνία της, βάφτηκε λέει σαν μάγισσα, μαύρα τα μάτια της γύρω γύρω, και όταν την είδε ο βασιλιάς και είπε ποια είναι αυτή που φωνάζει το όνομά μου, φέρτε την εδώ, πετάχτε την από το παράθυρο, και την εκπαραθύρωσαν από ψηλά και έπεσε κάτω, ποδοπαθήθηκε από τα άλογα της συνοδείας του βασιλιά και τελικά σκυλιά, όταν πήγαν την άλλη μέρα να την βρουν, τη νύχτα την είχα φάει τα σκυλιά, την άφησαν εκεί από εντολή του βασιλιά και το πρωί οι συγγενείς της την βρήκανε φαγωμένη από τα σκυλιά, βρήκανε μόνο το κρανίο της και τα δύο πόδια, τα κάτω άκρα. Όλοι οι άλλοι είχε φαγωθεί, όπως είπε ο προφήτης Ηλίας, από τους σκύλους. Φοβερό τέλος, δηλαδή είχαν οι ασεβείς και ο Αχάβ και η γυναίκα του αυτή. Και τώρα να μιλήσουμε λίγο για την ψευδή αυτή καταγγελία που λέγεται συκοφαντία. Αυτή, αγαπητοί φίλοι, είναι μια φοβεροτάτη αμαρτία η οποία καταστρέφει τον συκοφαντημένο άνθρωπο και σωματικά πολλές φορές, αλλά και ψυχικά. Πόσοι άνθρωποι έχουν λιώσει άδικα στις φυλακές από συκοφαντίες και πόσοι πέθαναν από την θλίψη τους επειδή συκοφαντήθηκαν άδικα, η ιστορία είναι γεμάτη, γεμάτη από τα περιστατικά αυτά των συκοφαντιών, των κακών ανθρώπων. Είναι ένα συχαμερότατο πράγμα η συκοφαντία, διότι είναι ένα ερπετό το οποίο μπαίνει μέσα στο σπίτι του άλλου λαθρέως και τον δαγκώνει. Και συνήθως οι συκοφάντες, μη έχοντας την τόλμη να παρουσιάσουν το πραγματικό τους πρόσωπο, δαγκώνουν όπως τα φίδια που είναι κρυμμένα μέσα στα σκιερά περάσματα και εκεί δαγκώνουν όποιους περάσουν από εκεί. Πάρα πολύ φοβερή αμαρτία είναι η συκοφαντία. Και δεν υπάρχει μισητότερος από τον κόλακα και τον συκοφάντη, διότι ο κόλακας μεν λέει ψέματα στο θύμα του για να λάβει κάποια υλικά αποκτήματα από αυτόν, όπως οι κόλακες των βασιλέων ή των πλουσίων. Οι συκοφάντες όμως είναι φοβερότεροι και μισητότεροι από τον κόσμο, διότι η συκοφαντία είναι η προσβολή του ανθρωπίνου προσώπου, η κατασπήλωση του προσώπου και της φήμης και της τιμής του ανθρώπου και οδηγεί πάρα πολλούς ανθρώπους στο πνευματικό και στο, ή μάλλον όχι στο πνευματικό, θα λέγαμε στην κατάθλιψη, στην απόγνωση, όταν ο άνθρωπος δεν είναι πνευματικός αρκετά, τόσο ώστε να σηκώσει αυτό το πράγμα που λέγεται συκοφαντία, τότε αναγκαστικά ο άνθρωπος αυτός καταραίει κάτω από το φάσμα αυτής της καταστάσεως, διότι χάνει τους φίλους, τους γνωστούς του, η κοινωνία του στρέφει τα νότα της και βρίσκεται απομονωμένος ξαφνικά, συκοφαντημένος και σε πολύ επικίνδυνη και άσχημη κατάσταση. Έχουμε πολλά πάνω στη συκοφαντία, να πούμε. Τον Άγιο Νεκτάρη τον συκοφάντησαν με τραγικές συνέπειες, να τον διώξουν από την Αλεξάνδρεια και να έρθει στην Ελλάδα και να γυρίζει σαν ζητιάνος να ζητάει, ή μάλλον δεν ζητούσε, αλλά επείνασε επειδή έγινε αντικείμενο συκοφαντίας από κάποιους ανθρώπους τους οποίους ουδέποτε κατονόμασε προσωπικά, ουδέποτε θέλησε να διώξει ποινικά, ουδέποτε. Γι' αυτό ίσως και θεωρείται Μέγας Άγιος, διότι υπέμεινε αυτό το σταυρό της συκοφαντίας με τόσο θάρρος. Ωστόσο υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να υπομείνουν αυτό το ζυγό της συκοφαντίας και καταραίουν κάτω από το βάρος των συκοφαντιών των εχθρών τους. Ο Σωκράτης συκοφαντήθηκε και βεβαίως ο Χριστός. Οι συκοφάντες λοιπόν είναι φίδια τα οποία δαγκώνουν και αλίμονο εάν πέσει κάποιος θύμα συκοφαντίας. Υπήρξαν όμως και αναστήματα όπως του μεγάλου πατέρα της Εκκλησίας, του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ο οποίος πώς απάντησε στα γράμματα που του στέλνανε οι φίλοι του και του λέγανε ότι σε συκοφάντησαν
σε σκότωσαν, σε αδίκησαν, σε πελέκησαν, σου έκαναν τόσο κακό. Τι έλεγε ο Ιωάννης, ουδής μπορεί να αδικήσει τον Ιωάννη πλην του Ιωάννου. Αλλά μόνο ο Ιωάννης. Εννοούσε ότι εμείς τις περισσότερες φορές δεν εκμεταλλευόμαστε μερικές καταστάσεις από τη ζωή μας, ώστε αντί για να ιτηθούμε να νικήσουμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται αυτή η συμφορά στους πολλούς ανθρώπους. Όμως είπαμε στους μεγάλους ανθρώπους, στους πνευματικά μεγάλους και όριμους, όπως ήταν ο Άγιος Νεκτάριος και ο Άγιος Χρυσόστομος, δεν τους κατέβαλαν οι συκοφαντίες, των αντίον ήταν εφαλτήριο για να ανέβουν πιο γρήγορα στον ουρανό, πιο ψηλά και πιο σταθερά. Ο συκοφάντης λοιπόν είναι ένα θηρίο το οποίο βρίσκεται μέσα στους αγρούς, ενώ ο κόλακας είναι ένα θηρίο το οποίο βρίσκεται μέσα στις πόλεις. Είναι φοβερή λοιπόν η συκοφαντία και ποτέ να μην τολμήσουμε εμείς σαν χριστιανοί να συκοφαντήσουμε το παραμικρό κάποιον άνθρωπο. Όχι αδελφό μας, αλλά ούτε το χειρότερο εχθρό μας. Γιατί προσβάλλει τη δικαιοσύνη του Θεού η συκοφαντία, αφαιρεί από τον άνθρωπο εκείνον αυτό που του ανήκει και τραυματίζει στην καρδιά την αγάπη. Πώς ένας άνθρωπος που αγαπάει μπορεί να συκοφαντήσει έναν συνάνθρωπό του, αποκλείεται. Ο μισερός άνθρωπος, εκείνος που μισεί όμως, γίνεται συκοφάντης. Ο πρώτος συκοφάντης είναι ο διάβολος. Συκοφάντησε στον παράδεισο, όπως ξέρουμε εκεί, το Θεό στους ανθρώπους και τους ανθρώπους στο Θεό. Τι μεγαλύτερη και χειρότερη συκοφαντία από αυτή που έκανε ο Σατανάς στον παράδεισο. Ήταν καλλιτεχνική και με το γάντι η συκοφαντία του διαβόλου και έχει μείνει ιστορική βέβαια και γνωστή σε όλους τους χριστιανούς τα τρία μεγάλα ψέματα που είπε ο Σατανάς στους πρωτοπλάστους για να τους ρίξει στην απομάκρυση, στην αμαρτία, στην απομάκρυση από το Θεό. Εδώ έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος άδικα συκοφαντείται ότι βλαστήμησε το Θεό και τον Βασιλιά και τόσο βαριά ήταν η συκοφαντία αυτή όσο και των γραμματέων και των φαρισαίων απέναντι στον Κύριό μας. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι παρέδωσαν τον Κύριο εις θάνατον και συκοφάντησαν τον Κύριο στον Πιλάτο ότι είναι αυτός ο οποίος διαστρέφει τον λαό. Διαστρέφει τον λαό ο Χριστός. Είναι εκείνος που ξεσηκώνει, λέει, το λαό για επανάσταση δήθεν. Αλλά και εκείνο το φοβερό που είπαν στον Πιλάτο, εάν δεν τον καταδικάσεις, δεν είσαι φίλος του Κέσαρος. Αυτό ήταν η χαριστική βολή εναντίον του Πιλάτου. Από εκεί και πέρα ο Πιλάτος δεν είχε δυνάμεις να αντισταθεί. Μέχρι εκεί είχε αντισταθεί στις κοφαντίες και τα ψέματα των Φαρισαίων και έλεγε ότι είναι αθώος και ήθελε να τον ελευθερώσει. Αλλά όταν άκουσε ότι στρέφεται εναντίον του Κέσαρα, έστω και σαν συκοφαντία, δεν μπόρεσε να το αντιμετωπίσει. Δεν μπόρεσε να το αντιμετωπίσει και τι έκανε, ενέδωσε και είπε πάρτε τον και σταυρώστε τον. Η συκοφαντία λοιπόν είναι φοβερότατο πράγμα και μέσα από τη συκοφαντία πέρασε και ο ίδιος ο Κύριος και ξέρουμε με πόσο έτσι μεγαλοσύνη αντιμετώπισε τις συκοφαντίες. Αλλά και αν μας τύχει αγαπητοί αδερφοί να μας συκοφαντήσουν εμάς προσωπικά, να είμαστε έτοιμοι και να ξέρουμε ότι ο Κύριος πέρασε μέσα από τη συκοφαντία, από τη φωτιά αυτή που λέγεται συκοφαντικός λόγος. Θα πρέπει να αποκαταστήσουμε κανονικά, εάν όμως δεν μπορούμε να αποκαταστήσουμε την τιμή μας, ας στραφούμε στο Θεό και ας αφήσουμε, όπως και το παράδειγμα των μεγάλων Αγίων, στα χέρια του Θεού τη συκοφαντία των κακών ανθρώπων. Για πόσο καιρό θα μπορεί κανείς να κρατήσει αυτή τη συκοφαντία? Όσο ζούμε. Άλλωστε μικροσυκοφαντίες έχουμε υποστεί όλοι. Αλλά στην κρίση η συκοφαντία θα είναι εκείνη η οποία θα μας φέρει
θα μας ανεβάσει μπροστά στο κριτήριο του Θεού. Όποιος αντέξει τη συκοφαντία των κακών ανθρώπων, θα έχει μεγάλο μισθό από το Θεό. Ας μην ξεχνάμε ότι το Χριστό τον είπαν «φάγω και πότι», είναι ο πότι. Τον είπαν «μπεκρή» δηλαδή, έτσι, και «κοιλιόδουλο». Αυτό θα πει «φάγος», δηλαδή πηγαίνει για να τρώει αυτός. Πηγαίνει για να πίνει και για να τρώει. Γι' αυτό είπε και ο Χριστός στους μαθητές του για να τους προφυλάξει. Δεν θα πηγαίνετε σε το ένα σπίτι στο άλλο να πηγαίνετε να τρώτε, να δεξιονόσαστε, αλλά θα καθόσαστε σε ένα μόνο σπίτι. Για να μην μπορούν ποτέ να σας κατηγορήσουν ότι εσείς πήγατε σε αυτό το μέρος για να τρώτε. Και θα τρώτε ό,τι σας παραθέτει αυτό το σπίτι. Ψωμί σκέτο, ψωμί σκέτο. Κρέας, κρέας. Ψάρι, ψάρι. Χόρτα, χόρτα. Δεν θα βάζετε εσείς, σαν φιλοξενούμενοι, τι θα μαγειρέψει το σπίτι, ειδικά. Και ακόμα και όταν σας ρωτάνε, το καλύτερο είναι να λέτε ό,τι φάτε εσείς θα φάω κι εγώ. Λοιπόν, τον εσυκοφαντήσανε επειδή αυτοί κάνανε αυτό το πράγμα και πηγαίνανε στα τραπέζια, στα καλά τραπέζια πηγαίνανε οι Φαρισαίοι και οι τελώνες, οι συκοφάντες του Χριστού. Γι' αυτό λοιπόν εκτόξευσαν ό,τι συκοφαντία μπορούσανε. Τον είπανε μάγο, τον είπανε δαιμονισμένο. Είπανε ότι με τον άρχοντα των δαιμονίων εκβάλει αυτό στα δαιμόνια. Και τότε τους είπε, σαν να τους λέει Χριστός, τόσο ηλίθιοι είσαστε που δεν καταλαβαίνετε ότι ο Σατανάς δεν μπορεί να χτυπάει τον εαυτό του. Το είπε βέβαια όχι έτσι, αλλά με πολύ ευγένεια ο Κύριος. Λέει δεν είναι δυνατόν ο Σατανάς, άρα εγώ που μπορώ και δαμάζω τον Σατανά, είμαι ισχυρότερος από τον Σατανά. Και έτσι θα δείξουμε και μια άλλη πλευρά τώρα. Ότι η συκοφαντία μπορεί να γίνει αντικείμενο ακροταλέθρωση από το συκοφαντούμενο. Κατά ποια έννοια? Ακούγοντας μια συκοφαντία για τον εαυτό μας, να σκεφτούμε αν αυτή η συκοφαντία περιέχει και μέσα της κάποια μικρή αλήθεια, αυτό που υπόθηκε. Ασφαλώς δεν θα ήταν όλο αλήθεια, γιατί αν ήταν όλο αλήθεια, δεν θα ήταν συκοφαντία. Αλλά μήπως αυτό εμπεριέχει μέσα σπέρματα αληθείας και έχουμε κι εμείς ψόγους τόσους οι οποίοι μας διωγγωμένοι από τον ψεύτη αυτό και το συκοφάντη γίνεται ένα είδος συκοφαντίας. Αλλά ποτέ δεν πρέπει να υποστήλουμε την πίστη και να έρθουμε σε απόγνωση λόγω της συκοφαντίας. Όχι, να απαντήσουμε στους συκοφάντες όπως απάντησε και ο Κύριος με ευθύτητα, ισορροπία και αν μπορούμε αγάπη και ανεκτικότητα. Αυτό είναι το καλύτερο πράγμα που το καταλαβαίνει ο κόσμος, ότι άδικα συκοφαντείται κανείς αν διατηρήσει αυτή τη στάση απέναντι στους συκοφάντες του. Κάποιος πολιτικός, δεν θυμάμαι ποιος, διάβαζε λέει τις εφημερίδες της αντιπολιτεύσεως και μόνο αυτές, γιατί αυτοί λέει οι εχθροί του θα του λέγανε τα σφάλματά του και θα μπορούσε να διορθώσει και να προχωρήσει καλύτερα στην πολιτική του σταδιοδρομία. Νομίζω ότι ήταν πως είναι ο Καποδίστριας, αλλά δεν είμαι και σίγουρος, ο οποίος έπαιρνε υπόψη του τη λάσπη που το πέταγαν οι αντίπαλοι του, γιατί μέσα από αυτήν έβγαζε κάτι καλό. Έβγαζε τη δική του διόρθωση των σφαλμάτων του. Να λοιπόν που ο σοφός άνθρωπος και από το πικρό βγάζει γλυκό και από το κακό βγάζει καλό. Άλλωστε γι' αυτό επιτρέπει και ο Θεός, αγαπητοί αδελφοί, όλες αυτές τις καταστάσεις τις επιτρέπει, γιατί υπάρχει περίπτωση, όπως ο Άγιος Ιωάννης και ο Άγιος Νεκτάριος, να χρησιμοποιήσουμε την συκοφαντία αυτή σαν εργαλείο σωτηρίας, σοβαρότατο εργαλείο σωτηρίας. Πόσο συκοφαντημένη δεν είναι ακόμα και η ιστορία? Η Βυζαντινή ιστορία είναι τόσο συκοφαντημένη, αγαπητοί φίλοι, που είναι απίθανο το πόσο έχουν ανατρέψει και το μαύρο, το λένε άσπρο και το άσπρο μαύρο. Όμως μόνο να σκεφτούμε ότι κράτησε 11 αιώνες, πάνω απ' ότι ο Θεός ήταν με τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες περισσότερο διάστημα από ότι με οποιοδήποτε άλλους κυριάρχους της γης. Γιατί? Διότι πραγματικά
η ωραιότερη, η υψηλότερη και η ιδανικότερη διακυβέρνηση της ιστορίας της ανθρωπότητας έγινε από τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες. Αυτά είναι πράγματα τα οποία μπορέσαν και τα κρύψανε πολλούς αιώνες. Ίσως 4 αιώνες τα κρύψανε στη Δύση. Με την προπαγάνδα του Πάπα και των κομμουνιστών ίσως, τα έθαψαν, τα συκοφάντησαν, τα έκαναν διάτριτα. Όμως αφού συκοφαντήθηκε ο ίδιος ο Χριστός, δεν θα συκοφαντήτω και η αυτοκρατορία που βασίστηκε πάνω σε αυτόν. Δεν λέμε ότι δεν έγιναν κακά στη Βυζαντινή αυτοκρατορία. Είναι δυνατόν σε μια ανθρωπότητα να μην συμβαίνουν κακά, να μην υπάρχουν κάπηλοι του χριστιανισμού. Αλλά κοιτάξτε τη Δύση τη χάλια είχε με τις ιερές εξετάσεις και με όλα αυτά. Και τολμούν αυτοί που κάναν ιερές εξετάσεις, σκοτώναν ανθρώπους και τους καίγανε στην πυρά, να μιλάνε εναντίον των αυτοκρατορών του Βυζαντίου, οι οποίοι οι περισσότεροι από αυτούς, στη συντριπτική του πλειοψηφία, όχι έγιναν μοναχοί στο τέλος της ζωής του μόνο, αλλά ήταν και άγιοι άνθρωποι και θεοφοβούμενοι, οι οποίοι με τη δύναμη του, όπως από τον Μέγα Κωνσταντίνο, αρχίζει αυτή η κατάσταση και τελειώνει στον Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Θα συζητήσουμε μάλιστα στην Πυριακή Εκκλησία. Αν θέλει ο Θεός, θα διαβάσουμε ένα σπουδαίο έτσι, αφιέρωμα για τον Μεγάλο Κωνσταντίνο. Κύριος στις γιορτές του Μεγάλου Κωνσταντίνου, θα το ακούσουμε από την Πυριακή Εκκλησία. Το ετοιμάζουμε αυτόν τον καιρό και πιστεύω να ολοκληρωθεί τότε. Ας ακούσουμε λοιπόν αυτή την προτροπή του Αγίου Ιωάννου, του Βαπτιστού, που ο Μέγας Προφήτης Ηλίας ετοιμόρησε την αμαρτία, τη συκοφαντία στο πρόσωπο των δύο αυτών ασεβών βασιλέων, του Αχάβ και της και της Ιεζάβελ. Έμεινε δε τόσο ιστορικά καθιερωμένο το πρόσωπο αυτό της Ιεζάβελ, ώστε να ξέρετε ότι ακόμα και μέσα στην Αποκάλυψη, μετά δηλαδή από τόσα χρόνια, αν υποθέσουμε ότι η Αποκάλυψη, όπως λένε, γράφτηκε το 98 μετά Χριστό στην Πάτμο και είναι βάσιμο αυτό, κατά μεγάλη προσέγγιση, προς το 100%, και αν πούμε ότι ο Ιωάννης ήταν 10 χρόνια περίπου μικρότερος από τον Κύριο, δηλαδή ήταν 23 χρονών όταν έγινε η Ανάσταση του Κυρίου και η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος, τότε λοιπόν θα συμπεράνουμε ότι ο Άγιος Ιωάννης ήταν 85 χρονών όταν έγραφε στην Πάτμο την Αποκάλυψη. Φανταστείτε ότι και τότε ακόμα το όνομα της Ιεζάβελ, της Παλαιάς Διαθήκης όνομα, εφέρετο σαν προσωνυμία της κακίας, σαν ένα χαρακτηριστικό της μάγισσας, της γυναίκας του κακού, της σατανικής ας πούμε γυναίκας. Διότι λέει στην Αποκάλυψη, θα το δούμε σε ποιο σημείο εκεί το λέει, δεν είμαστε τόσο εύκολοι να θυμόμαστε τα πάντα βέβαια, λέει πως πρόσεξε λέει τη γυναίκα σου την Ιεζάβελ, είπε σε έναν επίσκοπο ο ίδιος ο Χριστός, και ο Ιωάννης γράφει, του υπαγορεύει ο Χριστός και γράφει, γράψε σε αυτήν την εκκλησία ότι έχεις τη γυναίκα σου η οποία βαδίζει στα ίχνη της Παλαιάς Ελισά, Ιεζάβελ. Αυτό δείχνει πόσο στιγμάτισε την Παλαιά Διαθήκη, σφράγισε η κακία αυτής της γυναίκας, η οποία έφερνε τους μάγους των ειδώλων, τους μάγους των ειδώλων έφερνε για να χαλάσει τελείως τη θρησκεία του Ισραηλιτικού λαού και να τη μετατρέψει σε ειδωλολατρεία. Και αυτή ήταν εκείνη η οποία δημιούργησε όλο αυτό το κακό και ανάγκασε τον πύρινο προφήτη τον Ηλία να πάει και να τους προαναγγείλει προφητικά λόγια πώς θα τελειώσει η ζωή τους, ότι θα φαγωθούν από σκυλιά. Αυτό είναι το τέλος και των συκοφαντών. Αν δεν τους φάνε τα σκυλιά, θα τους φάει η γέννα του πυρός, η κόλαση, αν δεν
μπορέσουν και αντιστρέψουν τα πράγματα, γιατί είπαμε είναι πάρα πολύ βαριά η αμαρτία, η συκοφαντία, και αν κάποιος αδερφός έχει κάνει τέτοια αμαρτία, να τρέξει και να την ομολογήσει στον πνευματικό του. Ας θυμηθούμε, γιατί μέσα στη ζωή μας συνέβησαν πολλά, και να την ομολογήσει με σπαραγμό ψυχής και καρδιάς, μήπως ο Θεός, που είναι φιλές πλαχνός, του τη συγχωρήσει. Γιατί, όπως είπαμε, είναι μεγάλη αμαρτία. Είναι ένας πνευματικός φόνος η συκοφαντία, όπως λένε και οι πατέρες της Εκκλησίας. Αλλά πέρασε η ώρα, αγαπητοί φίλοι, και φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Θα συνεχίσουμε τα θέματα αυτά και της Παλαιάς Διαθήκης, που είναι τόσο έτσι σπουδαία για τη δική μας πνευματική πορεία, γιατί βγαίνουν τόσα ωραία συμπεράσματα. Και ας μην ακούμε εκείνους οι οποίοι σύγχρονα έχουν επιδοθεί σε μια λασπολογία και συκοφάντηση εναντίον όλης της Παλαιάς Διαθήκης συλλήβδην, λέγοντας ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι ένα βρωμερό κείμενο, σπηλώνοντας δηλαδή την Παλαιά Διαθήκη, όπως σπηλώνουν και την ιστορία του χριστιανισμού. Αυτοί που πολεμούν την Παλαιά Διαθήκη δεν πολεμούν τίποτα άλλο παρά τον ίδιο τον Χριστό και την Εκκλησία του. Να το ξέρουν αυτό. Μην νομίζουν ότι δεν κάνουν κακό. Κάνουν μεγάλο κακό. Ας σκύψουν λοιπόν να διαβάσουν, να βγάλουν σωστά τα συμπεράσματα με σοφία, γιατί η Παλαιά Διαθήκη είναι ένα βιβλίο σοφίας. Είναι, όπως λέει κάποιος, ο πρώτος όροφος για να πατήσει επάνω η Καινή Διαθήκη και να έρθει ο Χριστός, ο οποίος είναι προφητευμένος. Διότι η Παλαιά Διαθήκη περιέχει ένα πλούτο θησαυρό, είναι χρυσορυχείο γνώσεων για το πρόσωπο του Μεσσία. Είναι το βιβλίο που προαναγγέλει τη γέννηση του Χριστού στον κόσμο, περιγράφει σταδιακά τη ζωή του, αφού αρχίζει και λέει, τα έχουμε πει πολλές φορές, ότι θα γεννηθεί από Παρθένο και το Άγιο Πνεύμα, θα επισκιάσει την Παρθένο αυτή και θα γεννηθεί, θα φύγει για την Αίγυπτο πρόσφυγας, θα επανέλθει με τον πατέρα του και θα μείνει στη Ναζαρέτο όπου θα είναι ξυλουργός, θα ζήσει εκεί την υπόλοιπη ζωή του μέχρι να έρθει η στιγμή που θα βγει στη δημόσια ζωή του για να παλέψει με εκείνα τα θηρία της εποχής του και να τα νικήσει. Όλη η ζωή του Χριστού υπάρχει, όσο και αν σας κάνει αυτό μεγάλη εντύπωση, διατυπωμένη μέσα στα βιβλία του Ισαΐα. Ενός μόνο προφήτη. Για να μην σας πω 10 προφητών της Παλαιάς Διαθήκης, σας λέω μόνο τον ένα. Έτσι και διαβάσει κανείς τον Ισαΐα και τον Δαβίδ, δευτερευόντως τον Δαβίδ, θα δει την πορεία του Ιησού Χριστού μέσα στην ανθρωπότητα. Άλλωστε και η ίδια η Καινή Διαθήκη, θα συνιστούμε πάντα την Καινή Διαθήκη του Τρεμπέλα, η οποία έχει και κάποιες ερμηνευτικές σημειώσεις και σχολιασμούς και είναι πάρα πολύ, ή πιο αναγνωρισμένη θα λέγαμε σήμερα, παγκοσμίως και στο Πανελλήνιο και στις άλλες εκκλησίες και στις άλλες νέες εκκλησίες, όπως είναι τον Ιεροσολύμων του Φαναρίου και λοιπά. Έχει εδώ Τρεμπέλας, οι πρώτες τους σελίδες είναι γεμάτες από συγχαρητήρια των Ιερών Συνόδων προς τον Παναγιώτη, ελογημότα του Παναγιώτη Τρεμπέλα, καθηγητή θεολογίας, Ιερά Σύνοδος, και εμείς αυτή διαβάσαμε στην Πειραιακή Εκκλησία και διαβάζεται τώρα επί 7 ολόκληρα χρόνια συνεχώς η Καινή Διαθήκη και η Παλαιά Διαθήκη από την Πειραιακή Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, και μπορείτε να την ακούτε καθημερινά, διότι μπαίνει καθημερινά κατά τις 11.30 στην Αθήνα τέτοια ώρα, αλλά ακούγεται και από το δορυφόρο σε όλες τις επαρχίες της Ελλάδος και στο εξωτερικό. Λοιπόν, εδώ να δείτε πόσα πατριαρχία Ιεροσολύμων και πόσες αναγνωρίσεις έχει το βιβλίο του Τρεμπέλα. Βρέστε με ένα άλλο βιβλίο. Δεν κάνω διαφήμιση εγώ στον Τρεμπέλα, δεν έχω κανένα όφελος. Ούτε εμείς εμπορευόμαστε έτσι. Άλλωστε και αυτοί που τους εμπορεύουν τις δίνουν κάτω από το κόστος. Μπορείτε να τη βρείτε στην αδερφότητα θεολόγων ο Σωτήρ, αλλά και στα άλλα βιβλιοπωλεία. Να ζητήσετε του Τρεμπέλα την Καινή Διαθήκη. Νομίζω ότι έχει 20 ευρώ με 1000 σελίδες. 15 ευρώ θα σας γελάσω. Κάποτε την έπαιρνα 700 δραχμές. Προ 15 ετίας. 700 δραχμές ή ακόμα και λιγότερο. Ακόμη και λιγότερο. Από 400 δραχμές μέχρι 700 δραχμές. Θυμάμαι εγώ ότι είχε το βιβλίο αυτό. Πρέπει να το έχουμε στο σπίτι μας. Όχι πάνω στα εικονίσματα, σαν διακοσμητικό, επειδή έχει ωραίο εξώφυλλο και ωραία γράμματα. Όχι έτσι. Αλλά να την ανοίγουμε και να διαβάζουμε.
θα ελεγχθούμε όσοι ξέρουμε γράμματα, ανάγνωση και εγγραφή, γαλάμε το δημοτικό ή λίγα από το γυμνάσιο χρόνια και το γυμνάσιο το λύκειο, και ειδικά εκείνοι οι οποίοι βγάλανε και πανεπιστήμια έχουν πανεπιστημιακές περγαμηνές, θα είναι αδικαιολόγητοι να πούνε εγώ διάβασα τόσα βιβλία στη ζωή μου και δεν άνοιξα ποτέ τη Γενή Διαθήκη. Θα βρεθούν, πώς θα το πούμε, σε φοβερά στενάχωρη θέση όταν θα τους πει ο Κύριος ουδέποτε φιλοτιμηθήκατε να ανοίξετε την Καινή Διαθήκη. Η Καινή Διαθήκη είναι ο Λόγος του Θεού, ο οποίος έρχεται από πάνω, άνωθεν. Με τρεις τρόπους επικοινωνούμε με τον Θεό. Με την προσευχή, που είναι πάρα πολύ σπουδαίος τρόπος και είναι η μεγαλύτερη εργασία, όπως λένε οι πατέρες. Δεν υπάρχει επιγής μεγαλύτερο έργο από την προσευχή. Διότι έχει πάρα πολλές δυσκολίες η προσευχή, όπως ξέρουμε, και πολεμιέται από τον Σατανά όσο τίποτε άλλο. Γι' αυτό και οι μοναχοί του Αγίου Όρους βρήκανε την μικρή εκείνη προσευχή για να μην μπορεί ο νους να φεύγει. Θα έχετε παρατηρήσει πόσες φορές όταν πάμε να προσευχθούμε, χαζουμουριόμαστε, μας πιάνει αδιαθεσία, κουραζόμαστε, λυγίζουν τα πόδια μας, μας έρχεται νύστα και πόσα άλλα τραβάει κανείς όταν θέλει να προσευχηθεί. Και πόσο δύσκολο είναι να κρατήσει την προσευχή του περισσότερο από 20 λεπτά, μισή ώρα, μία ώρα. Πάρα πολύ δύσκολο. Θα μου πείτε, είναι και αυτό ένα προσόν. Η προσευχή είναι ένα χάρισμα που το δίνει ο Θεός, όχι σε όλους τους ανθρώπους. Αλλά θα ζητήσει ο Κύριος από εμάς τουλάχιστον μια δεκάλεπτη, 20λεπτη προσευχή κάθε βράδυ και το πρωί πριν φύγουμε από το σπίτι. Θα τη ζητήσει αυτή την προσευχή. Γιατί η προσευχή είναι ανάσα της ψυχής. Όπως το σώμα αναπνέει από τους πνεύμονες, έτσι η ψυχή αναπνέει από την προσευχή. Τη στερούμε την ζωή της. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κινούνται μεταξύ μας, αλλά είναι νεκροί, πεθαμένοι. Η Καινή Διαθήκη λοιπόν είναι το γράμμα που μας στέλνει ο Θεός. Η νέα του Διαθήκη, αυτό θα πει Καινή Διαθήκη, η νέα Διαθήκη που κάνει με τους ανθρώπους, μαζί με όταν έρχεται ο Χριστός στον κόσμο, κρατάει μαζί του και αυτό το βιβλίο, αυτή την Διαθήκη, την παρακαταθήκη, που λέγεται Καινή Διαθήκη, την κρατάει ο Κύριος και μας την προσφέρει για να μάθουμε τη ζωή, να γεμίσουμε σοφία, δύναμη, πίστη, αγάπη και όλα αυτά τα προσάντα τα οποία δίνει η πίστη στο Θεό. Και ένας τρίτος τρόπος που παίρνουμε τον Κύριο εκτός από την προσευχή, που μιλάμε στο Θεό. Την Καινή Διαθήκη που μας μιλάει ο Θεός, τα Άγια Ευαγγέλια και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Υπάρχει και ο τρίτος τρόπος που είναι απαραίτητος και αυτός για να ζήσει η ψυχή, που είναι η Αγία Κοινωνία, κατά την οποία ενωνόμεθα με το Θεό. Γινόμαστε σύνεμοι με το ίδιο αίμα και το ίδιο σώμα. Αυτά ας μην τα ξεχάνουμε ποτέ. Ας τα εντυπωθούμε μέσα στο μυαλό μας. Διότι θα μας χρειαστούν στη διάρκεια της ζωής μας, έστω και μικροί αν είμαστε, αλλά έστω και στον ασχάτη τελευταία στιγμή, 100 χρονών, ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί. Γιατί πόσο θα ζήσουμε αυτόν τον κόσμο, αυτό συνήθιζε να έλεγε ο μακαριστός γέροντάς μου, ο οποίος κοιμήθηκε Κυρίου. Έλεγε, παιδί μου, πόσο θα ζήσουμε, 10, 20, 30 χρόνια, θα τελειώσει κάπου τη ζωή μας. Αυτά είχαμε για σήμερα, αγαπητοί φίλοι. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη μας εκπομπή, που αν θέλει ο Θεός θα είμαστε πάλι μαζί. Χαίρετε. Χαίρετε, Κυρίου.